Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η συμφωνία με τη γειτονική δημοκρατία που αναμένεται να υπογραφεί μεθαύριο στις Πρέσπες είναι μια καλή συμφωνία. Είναι ένας συμβιβασμός προς όφελος των συμφερόντων των δύο χωρών, της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή. Ανταποκρίνεται στις δημοκρατικές αξίες της Ελλάδας για τη συνεργασία ανάμεσα στους λαούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό μέλλον ανάπτυξης και ευημερίας με όλους τους γειτονές μας. Αυτές οι αξίες επίσης ανταποκρίνονται στα καλώς εννοούμενα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ελλάδας, τα οποία εντάσσονται σε γενικότερες γεωπολιτικές επιδιώξεις. Έτσι αξιοποιείται το momentum για να επιτευχθεί η συμφωνία και να σταματήσει η εκκρεμότητα των 27 ετών που παρήγαγε αιστείες αποσταθεροποίησης. Μπορεί στο χάρτη να υπάρχει μια τρύπα, ένα αβάπτιστο κρατήδιο, όπως με υπεροψία νομίζαμε, αλλά η πραγματικότητα δεν συγχωρεί το κενό. Θα θέλαμε στα βόρεια σύνορά μας να υπάρχει ένα κράτος εχθρικό που θα μπορούσε να το αξιοποιήσει επί τη δίωση η Τουρκία, ή μήπως θα ήταν εθνικά εποφελές να διαλυθεί το κράτος αυτό και να βρεθούμε ξαφνικά να συνορεύουμε με τη Μεγάλη Αλβανία και τη Μεγάλη Βουλγαρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε δύο φορές τη λαϊκή εντολή να βγάλει τη χώρα από την κρίση, για την οποία ο ελληνικός λαός γνωρίζει και δεν ξεχνά ότι ευθύνονται οι δυνάμεις του παλαιοκομματικού κατεστημένου. Η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι κρίση αξιών και κρίση του πολιτικού συστήματος. Επιπλέον είναι κρίση ως προς την διεθνή εικόνα της χώρας, καθώς μάλιστα το καθεστώς της χρεοκρατίας είχε απαξιώσει διεθνώς τη χώρα και είχε προκαλέσει εύλογα αισθήματα απογοήτευσης στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Είχε πληγώσει την καλώς εννοούμενη εθνική περηφάνεια μας. Για να βγούμε σταδιακά από αυτή την πολύπλευρη κρίση, πρέπει να σχεδιάσουμε διαφορετικά το αύριο του λαού και της πατρίδας μας. Με όρους δημοκρατικού συνταγματικού πατριωτισμού και όχι εθνικισμού και θρησκοληψίας. Ένας ζωντανός και επίκαιρος εθνικός λόγος πρέπει να λειτουργεί ενοποιητικά, να μην αποκλείει, να μην διχάζει, να μην ισοπεδώνει. Να μην αμφισβητεί το δικαίωμα εθνικού αυτοπροσδιορισμού άλλων λαών με κατασκευές επιθετικής αποεθνοποίησης και υποτίμησής τους. Τι άλλο σήμαινε η επιμονή να μιλάμε για κρατήδιο των Σκοπίων, πώς θα μας φαινόταν αν κάποιοι ισχυροί ονόμαζαν την Ελλάδα κρατήδιο των Αθηνών. Η έξοδος από την κρίση απαιτεί ένα ζωντανό εθνικό λόγο που να ανέχεται τη θρησκευτική, την εθνική ή τη φυλετική διαφορετικότητα. Να διαλέγεται με το παρόν, να μην καταδυναστεύεται από το παρελθόν και να συνθέτει οργανικά το εθνικό με το υπερεθνικό. Θέλουμε να νιώθουμε εθνικά υπερήφανοι όχι μόνο για αυτό που κληρονομήσαμε, αλλά και για αυτό που καθημερινά δημιουργούμε όλοι μαζί όσοι μετέχουμε στην εθνική προσπάθεια. Με την κοινωνία όρθια, φορέα κοινωνικών δικαιωμάτων και δημοκρατικών αξιών. Για να βγούμε από την οικονομική κρίση, οφείλουμε να σχεδιάσουμε μια νέα εθνική προοπτική ενταγμένη στην ευρωπαϊκή και γενικότερα διεθνή πορεία. Το αδιέξοδο στο Μακεδονικό, τη δεκαετία του 90, καθήλωσε την Ελλάδα σε εθνικιστικές αντιπαραθέσεις, με αποτέλεσμα η χώρα μας να μην μπορέσει να διαδραματίσει ουσιαστικό αναπτυξιακό ρόλο. Και πρώτα-πρώτα έχασε η Μακεδονία μας. Η ελληνική Μακεδονία που είναι ελληνική και που δεν κινδυνεύει από εθνικιστικές φαντασιώσεις των γειτόνων. Γιατί αν υιοθετήσουμε αυτήν την κοινωνιολογία, τότε υπονομεύουμε την εθνική αυτοπεποίθησή μας. Τώρα δημιουργούνται νέες δυνατότητες, από τις οποίες μπορεί να κερδίσει τόσο η Ελλάδα όσο και οι άλλες βαλκανικές χώρες. Μπορούν να δημιουργηθούν υποδομές με επενδύσεις ευρωπαϊκές και διεθνείς, όπως η σιδηροδρομική γραμμή Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Σκόπια, Βελιγράδι και εκείθεν προς την κεντρική Ευρώπη, καθώς και ενεργειακά δίκτυα, π.χ. φυσικού αερίου. Μια τέτοια προοπτική είναι απαραίτητη για να βγει η χώρα μας με σταθερότητα από την οικονομική κρίση, με χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και ενισχυμένα εισοδήματα. Μια τέτοια προοπτική προϋποθέτει τουλάχιστον ομαλές διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με τους γειτονές της. Αυτό εξυπηρετεί η Συμφωνία για τη Βόρεια Μακεδονία. Ορισμένοι και ακριβέστερα το ΚΚΕ υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια καπιταλιστικού τύπου ανάπτυξη που εξυπηρετεί υπεριαλιστικά σχέδια. Πρόκειται για αναχρονιστικά πολιτικά κλισέ. Προφανώς και υπάρχει και καπιταλισμός και υπεριαλισμός. Αλλά αξίζει να αγωνιζόμαστε για τις αξίες της συνεργασίας των λαών, της δημοκρατίας και της κοινής ανάπτυξης ακόμη και μέσα σε αυτό το πλέγμα των υφιστάμενων κυρίαρχων σχέσεων. Πώς αλλιώς άλλωστε, που προφανώς είναι αναγκαία η σταδιακή αλλαγή τους. Όλα τα άλλα ισοδυναμούν με απόδραση από την πραγματικότητα
που όμως καταλήγει στην πασιτική αποδοχή των υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Όταν ένας γειτονικός λαός ζητεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, προφανώς γιατί έτσι θεωρεί ότι εξυπηρετεί το μέλλον του, με ποιο δικαίωμα η Ελλάδα, που είναι μέλος αυτών των διεθνών οργανισμών, θα εμποδίσει την ένταξή του για λόγους αρχής? Τελικά, πόσο απέχει ο εθνικιστικός μικρομεγαλισμός από τον αταβιστικό αντιμπεριαλισμό? Όταν αλβανικοί πληθυσμοί βρίσκονται εκτός, αλλά συνορεύουν με την Αλβανία, ποιος δεν κατανοεί ότι χρειάζεται κοινός βηματισμός των Δυτικών Βαλκανίων προς τις ευρωατλαντικές δομές, ώστε να μην δημιουργηθούν αποσχιστικές και αποσταθεροποιητικές τάσεις στα κράτη με μεικτούς πληθυσμούς και ειδικότερα στην προϋπολογική δημοκρατία της Μακεδονίας? Ορθώς λοιπόν η κυβέρνησή μας, σε συνέπεια προς τη διαμορφωμένη εθνική θέση των τελευταίων 15 ετών, επιδίωξε και πέτυχε όρους εθνικά αποδεκτούς, ώστε να ξεκινήσει υπό προϋποθέσεις και σταδιακά η ενταξιακή πορεία των γειτόνων. Η εθνικιστική δημαγωγία και ο παροξισμός αποτέλεσαν μία από τις αιτίες που οδήγησαν τη χώρα στη σημερινή κρίση από την οποία πασχίζουμε να βγούμε. Η Νέα Δημοκρατία, απομακρυνόμενη από την πολιτική παράδοση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Αβέροφ, του Ράλι, του Μητσοτάκη, συμπεριφέρεται σήμερα ως κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Μου προκάλεσε εντύπωση ότι η κυρία Μπακογιάννη, στη σύντομη ιστορική αναδρομή της, σιώπησε δημόνως και δεν αναφέρθηκε στον εθνικισμό ως αιτία των αδιεξόδων για το μακεδονικό τη δεκαετία του 90, προκρίνοντας τον λαϊκισμό, έναν όρο που παραπέμπει στη σημερινή πολιτική αντιπαράθεση. Προφανώς η κυρία Μπακογιάννη θέλησε να αποφύγει να κατονομάσει τον κύριο Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία όμως είναι ένα μεγάλο ιστορικό κόμμα, στο οποίο συνυπάρχουν φιλελεύθεροι με λαϊκούς δεξιούς και ακροδεξιούς. Αυτή την περίοδο η συνισταμένη γέρνει προς τα ακροδεξιά. Προφανώς έχει ένα διαρθρωτικό πρόβλημα φυσιογνωμίας που εκφράζεται και με τη σημερινή στάση της στο μακεδονικό. Είναι απαράδεκτο όμως ο κ. Μητσοτάκης να αρνείται την εθνική ευθύνη του κόμματός του και να επακούει στα παλαιοκομματικά κελεύματα της κομματικής ιδιοτέλειας. Κύριε Πρόεδρε, διαδρομήσεις σας. Και αυτή η εθνικιστική κλίση της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς αθρίζεται με τον αυταρχισμό, τον ρατσισμό, τον εθνικισμό και την ξενοφοβία που απλώνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης εις βάρος των φτωχών πολιτών αλλά και των ασθενέστερων λαών. Αυτό το μάθημα το παίρνουμε καθημερινά. Εννοώματι λοιπόν, ποιας προοπτικής διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία την επιστροφή της στην εξουσία, παρέα με τον Όρμπαν και τους άλλους της Ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς? Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, συμφωνούμε τη συμφωνία που πέτυχε η κυβέρνηση με τα Σκόπια. Η διάσταση απόψεων που παρατηρούμε στο κίνημα αλλαγής είναι εξηγήσιμη. Το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να συμπεριφέρεται ως δορυφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Καμιά επίκληση του παρελθόντος του πατριωτικού σε εισαγωγικά ΠΑΣΟΚ δεν δικαιολογεί την ανατροπή της πολιτικής για το μακεδονικό, που το ίδιο το πάλε ποτέ κρατεό ΠΑΣΟΚ είχε διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια. Επ' αυτού είναι διαφωτιστική και ειλικρινής η δήλωση του κυρίου Παπανδρέου. Καθώς η χώρα βρίσκεται στο μετέχνιο της σταδιακής εξόδου από τους μνημονιακούς καταναγκασμούς, το μακεδονικό και η γενικότερη δημοκρατική αντίληψη για το διεθνή προσανατολισμό της χώρας θα αποδειχθούν καταλύτες, προκειμένου να δημιουργηθούν πολιτικές συνθέσεις ανάμεσα στον κόσμο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, απέναντι στη συντήρηση και τη δεξιά. Γι' αυτό η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία είναι κοινοβουλευτικά άσφαιρη και χωρίς προοπτική. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη συσπήρωσης του κομματικού της κοινού. Οι πολίτες γνωρίζουν, και αν δεν γνωρίζουν, διαισθάνονται ότι η δεξιά στείνει αδίσταχτη κομματική αντιπαράθεση, από την οποία τίποτα καλό δεν μπορεί να προκύψει ιδιαίτερα για την πορεία των εθνικών θεμάτων. Και όταν λέμε δεξιά, δεν εννοούμε μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και πρόσωπα του κοινωνικού χώρου, όπως ακραίους εκκλησιαστικούς παράγοντες, οι οποίοι επιδιώκουν να μετατρέψουν τα συλλαλητήρια σε κάποιο είδους παγκάρι, δηλαδή να κερδοσκοπήσουν πολιτικά επάνω σε κατανοητές εθνικές ευαισθησίες των πολιτών. Και εδώ θέλω να αναφερθώ στην υπεύθυνη στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο κατόρθωσε ώστε η αποκαλούμενη μέχρι πρότινος Μακεδονική Εκκλησία να μετονομαστεί σε Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας και να επανέλθει στην κανονική τάξη, βοηθώντας και στη συμφωνία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εντάξει, κύριε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα... Ελάτε. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα επιστρέφει στη διεθνή κοινότητα με κύρος και διεκδικεί μια νέα, κατά το δυνατόν ισότιμη θέση. Αυτό είναι το καθήκον, αλλά και προσφορά της αριστεράς, που αξιοποιεί τις θυσίες και τη δύναμη του λαού μας. Αφήνουμε πίσω μας ένα παρελθόν μιζέριας,
διχόνοιας, υποβάθμισης, ατομικής, συλλογικής και εθνικής που υπήρξε έργο του παλαιοκομματισμού. Και κοιτάμε μπροστά. Ευχαριστώ. Η 9 από το ΣΥΡΙΖΑ έχει το λόγο.